The show Health and Wellness with Vasula Christodoulou is sponsored by Toyota Croydon. Get up to 10% off and 2 years free servicing on new cars when you quote Hellenic TV at Toyota Croydon. Book online today or call 0208 649 5919. Terms and conditions apply. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, καλησπέρα. Καλωσορίσατε στην εκπομπή Υγεία και Ευεξία. Το σημερινό μας θέμα είναι η ενδομητρίωση. Η ενδομητρίωση είναι μία χρόνια νόσος η οποία προσβάλλει ένα μεγάλο αριθμό των γυναικών. Όμως θεωρείται ως μία υποδιαγνωσμένη νόσος. Μαζί μας σήμερα είναι ο μευτήρας γυναικολόγος του St. Mary's Hospital, του Imperial College Λονδίνο, ο Dr. Nicolas Galazis, ο οποίος θα μας ενημερώσει για την νόσο αυτή, ώστε να μπορούμε να εντοπίσουμε τα συμπτώματα και να πάρουμε άμεση περίθαλψη. Καλησπέρα, Νικόλα μου. Σε ευχαριστούμε και πάλι που είσαι μαζί μας σήμερα για να μοιραστείς μαζί μας τις πολύτιμες γνώσεις σου. Ευχαριστώ, Βασούλα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση ξανά και χαίρομαι και εγώ πάρα πολύ ιδιαίτερα που βρίσκομαι εδώ να συζητήσουμε πράγματα στις εξειδίκευσεις μου. Ναι. Ενδομετρίωση. Τι είναι ακριβώς? Γιατί, εντάξει, όπως ανάφερα, συνήθως δηλαδή δεν εντοπίζεται εύκολα. Έτσι, να μας εξηγήσεις πρώτα τι είναι, πώς δημιουργείται και τα υπόλοιπα στη συνέχεια. Ένα πολύ ιδιαίτερο θέμα, πιστεύω, για σήμερα. Η ενδομητρίωση ακούγεται, ειδικά τα τελευταία χρόνια, ακούγεται περισσότερο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή στα ΜΜΕ. Είναι κάτι που ευτυχώς τα τελευταία χρόνια αρχίσαμε να συζητάμε. Καταρχάς, να ξεκινήσουμε τι είναι το ενδομήτριο. Μάλιστα. Το ενδομήτριο, εάν πούμε ότι η μήτρα, ας το πούμε, είναι έναν όργανο, ουσιαστικά είναι ένα μύση μήτρα που έχει μια κοιλότητα μέσα, το ενδομήτριο είναι η εσωτερική επιφάνεια ή η εσωτερική επένδυση ή ο εσωτερικός ιστός αυτής της κοιλότητας. Δηλαδή, είναι ένα μυς που μέσα υπάρχει ένα κάβιδι, μια κοιλόιδα και το ενδομήτριο είναι η επιφάνεια μέσα. Μάλιστα. Το ενδομήτριο αντιλαμβάνεσαι ότι κατά τη διάρκεια της μιας κανονικής περίοδου αναπτύσσεται, χοντρένει, μεγαλώνει έτσι ώστε να προετοιμάσει το σώμα για μια εγκυμοσύνη, δηλαδή για να είναι έτσι δυνατός ο ίσως αυτό να προετοιμάσει το implantation και όταν δεν γίνει αυτό το πράγμα, το σώμα το αναγνωρίζει και το αποβάλλει αυτόν τον ιστό και έχουμε την περίοδο. Μάλιστα. Γίνεται αυτή η διαδικασία. Το ενδομήτριο, η εσωτερική αυτή κοιλότητα μεγαλώνει, αναπτύσσεται, εμπλουτίζεται για να προετοιμάσει το σώμα για την εγκυμοσύνη και όταν δεν γίνεται αυτό, έχουμε την περίοδο κάθε μήνα. Τώρα, η ενδομητρίωση είναι ακριβώς αυτή η ύπαρξη αυτού του ιστού, που όπως είπα, φυσιολογικά είναι στη μήτρα, με η ύπαρξη αυτού του ίδιου ιστού εκτός μήτρας, που δεν έπρεπε να είναι. Δηλαδή, πρέπει να είναι εκεί που πρέπει να είναι, αλλά στην ενδομητρίωση βλέπουμε αυτόν τον ιστό
εκτός της μήτρας. Πιο ύστερα, οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι αυτή η διαδικασία, αυτός ο ιστός που βρίσκεται εκτός της μήτρας, μέσα στην κοιλιά σε διάφορα σημεία, αναπτύσσεται όπως αναπτύσσεται αυτός ο ιστός μέσα στη μήτρα, αναπτύσσεται, μεγαλώνει, σκόνη, εμπλουτίζεται και σε κάποια φάση αποβάλλεται. Αλλά αυτή η αποβολή δεν γίνεται μέσα στην κοιλιά. Δηλαδή, ουσιαστικά έχεις μικρές αιμορραγίες μέσα στην κοιλιά, οι οποίες ερεθίζουν την κοιλιά και δίνουν πόνο. Σε αντίθεση με την κανονική διαδικασία που γίνεται αυτή η αιμορραγία, αλλά βγαίνει προς τα έξω στην περίοδο. Ναι. Σε ποια σημεία όμως, Νικόλα, δηλαδή, όταν λες εκτός μήτρας, σε ποια σημεία εμφανίζονται, γίνεται αυτά που βγαίνουν τέλος πάνω? Ναι, ναι. Τα σημεία ουσιαστικά έτσι κατά κανόνα μπορεί να εμφανιστούν παντού, σε όλη την κοιλιά από τον άνω κοιλία μέχρι και εννοείται στο πέλβι, στον πιελό. Ναι. Κυρίως είναι στον πιελό, δηλαδή κοντά στα γυναικολογικά όργανα και συνήθως αφορούν τις οθήκες που είναι δίπλα από τον, από τη μήτρα, τις σάλπιγγες που πάλι είναι ενωμένες με τη μήτρα, καθώς και το έντερον, το έτσι, το rectum, το λεγόμενο, δηλαδή το παχύν έντερο, ας το πούμε, τους ουρητήρες, γενικά διάφορα όργανα που είναι στον πιελό, στο pelvis. Γι' αυτόν το κύριος σύμπτωμα που έχουν οι γυναίκες είναι το pelvic pain, δηλαδή ο πόνος είναι κάτω στον πιελό. Αλλά πριν προχωρήσουμε σε αυτόν, να πούμε κάποια έτσι βασικά χρήσιμα πράγματα. Η ενδομητρίωση, και είναι και ένας από τους λόγους που συζητάμε συνέχεια πλέον για την ενδομητρίωση, είναι ότι επηρεάζει αρκετά εκατομμύρια γυναίκες ανά τον κόσμο. Είναι ένα αρκετά συχνό φαινόμενο. Μάλιστα, τώρα λέμε ότι περίπου 10% των γυναικών έχει ενδομητρίωση. Δηλαδή, είναι μία στις 10 γυναίκες μπορεί να έχει ενδομητρίωση. Και το βλέπουμε συνήθως στις πιο νεαρές ηλικίες, κυρίως μεταξύ 25 και 40 ετών, αυτόν το φαινόμενο. Ας σταματήσω εδώ για να με ρωτήσεις κι άλλα. Ναι. Βεβαίως. Λοιπόν, για τα συμπτώματα, γιατί είναι, θεωρείται μία νόσος ή υποδιαγνωσμένη? Δηλαδή, πρέπει να πάνε πολλές φορές στο γιατρό, νομίζω, μέχρι να ανακαλυφθεί αυτό το πρόβλημα και να μπορέσει να πάρει οι ασθενείς κάποια περίθαλψη. Φυσικά, αν υπάρχει θεραπεία, που θα μας τα πει σε λίγο. Πολύ σας τα σχόλιο. Είναι όντως μια από τις πλέον υποδιαγνωσμένες νόσους, underdiagnosed, και είναι και γι' αυτόν τον λόγο που πλέον έτσι τα τελευταία χρόνια ενωθήκαν πολλοί οργανισμοί, γυναικοί οργανισμοί κυρίως, στην ενημέρωση για τα συμπτώματα, έτσι ώστε η ενδομητρίωση να διαγνώζεται πιο γρήγορα. Νικόλα, συγγνώμη να σε διάκοψω. Αν δεν κάνω λάθος, και εσύ γράφεις αρκετά άρθρα σε ένα medical περιοδικό, αν δεν κάνω λάθος, έτσι? Είναι από τα 2-3 πράγματα, ας το πούμε, που ασχολούμαι περισσότερο όσον αφορά την ειδικότητά μου, οπότε έχω γράψει, έχω αρκετές επιστημονικές δημοσιεύσεις στην ενδομητρίωση όσον αφορά στη θεραπεία, αλλά και στη διάγνωση. Και γενικά έχω δουλέψει σε κέντρα, ας το πούμε, και στο ΣΕΝΕΜΕΡΙΣ που είμαι τώρα, και πιο πριν σε κέντρα που ασχολούνται μόνο με ενδομητρίωση. Γιατί είναι υποδιαγνωσμένη? Είναι έτσι σοβαρός, είναι ένας άσχημος πόνος της περίοδου, το κύριο σύμπτωμα. Και προσπαθούμε να εξηγήσουμε ότι σε ένα σημείο είναι φυσιολογικό να έχεις
πόνο στις περιόδους. Αλλά νομίζω οι γυναίκες το έχουν πάρει σαν δεδομένο πλέον ότι ναι. Μου έχω πόνο. Εντάξει, δεν είναι φυσιολογικό να έχει τόσο πολύ πόνο. Ένα έτσι εντυπωσιακό χαρακτηριστικό που και εγώ πρόσφατα ανακάλυψα είναι ότι ο πόνος της ενδομητρίωσης κατά του NHS του Ηνωμένου Βασιλείου είναι από τους 20 πιο ισχυρούς που μπορεί να βιώσει ένας άνθρωπος μαζί με αυτούς του εφράγματος του μυοκαρδίου, το heart attack και του σπασίματος των οστών. Δηλαδή, έτσι, όταν το διαβάζεις, έτσι, σου δημιουργεί πολύ εντύπωση και είναι όντως των σκεπτικών, βλέπεις και τις ασθενείς σου και λες, όντως υποφέρουν. Εντάξει, μπορούμε να πούμε και σε φιλοσοφικά και κοινωνιολογικά θέματα ότι υποβαθμίζουμε το γυναικείο πόνο, δεν πρέπει να το υποβαθμίζουμε, δεν είναι νόρμα. Ναι. Ωστόσο, όχι μόνο ο ασθενής, αλλά και οι οικογενειακοί γιατροί θα πρέπει να έχουν γνώση αυτό, ότι δεν πρέπει, επειδή είναι ο πόνος της περίοδου, να το αγνοήσει και να πει είναι φυσιολογικό, όπως πολύ σωστά μας προανάφερες. Είναι μια, η ενημέρωση αφορά το κοινό, τις γυναίκες, τους ασθενείς δηλαδή και φυσικά και τους παρόχους υγείας. Και όχι μόνο τους προσωπικούς γιατρούς, αλλά και τους γυναικολόγους. Θέλω να πιστεύω ότι στον τομέα μας πλέον με γυναικολόγους δεν έχουμε θέμα, αλλά σίγουρα στους προσωπικούς γιατρούς σίγουρα σηκώνει και άλλη ενημέρωση. Χαρακτηριστικά, ο μέσος όρος διάγνωσης της ενδομετρίωσης των καιρών που μια γυναίκα αρχίζει να έχει τα συμπτώματα της, είναι 7 με 10 χρόνια. Δηλαδή, είσαι μια γυναίκα η οποία παραπονιέσαι για 7 με 10 χρόνια, πάει, έρχεσαι, ρωτάς και στα 7 με 10 χρόνια θα σου δώσουν τη διάγνωση. Δηλαδή, που σημαίνει ότι μετά από 7 με 10 χρόνια θα αρχίσεις να έχεις μια θεραπεία. Σίγουρα. Να βελτιώσει την ποιότητα ζωής σου. Είναι εντυπωσιακό. Είναι πολύ, πολύ, πάρα πολύ, βέβαια. Είναι ανησυχητικό. Θέλω να πιστεύω ότι αλλάζει αυτό το δόγμα, να το πούμε σιγά-σιγά. Ναι. Έχεις αναφέρει όμως ότι εμφανίζει, μπορεί να εμφανιστεί και στο έντερο. Ώστε αυτό θα δημιουργήσει και άλλα προβλήματα, τότε ο ασθενής μπορεί να καταφύγει στο γαστροεντερολόγο και τότε είναι πολύ δύσκολο, όπως ήδη ανέφερες, να εντοπιστεί αυτό. Δηλαδή, ποιο είναι το πρόβλημα, είναι του γαστροεντερολόγου ή του γυναικολόγου, πριν να γίνει η διάγνωση, να εντοπιστεί τι είναι το πρόβλημα. Πάρα πολύ σωστό. Και πάλι, δηλαδή, πάμε ξανά πάλι στην ενημέρωση. Οπότε, εγώ σαν γυναικολόγος πρέπει να αναγνωρίζω μερικά συμπτώματα που έχει μια γυναίκα, τα οποία μπορεί να είναι γαστρεντερολογικά, και το ίδιο και ο γαστρεντερολόγος. Γι' αυτό πάμε και στην ιατρική σχολή και πριν μπούμε στην ειδικότητα κάνουμε πολλές άλλες ειδικότητες σχετικές. Και εγώ, δηλαδή, σαν γαστρεντερολόγος, αν είμαι γαστρεντερολόγος, να μπορώ να γνωρίσω ότι αυτή η ασθενή που ήρθε σε μένα ίσως να μην είναι γαστρεντερολογικό το πρόβλημα και να είναι γυναικολογικό. Ναι. Οπότε το ιστορικό, δηλαδή ναι. οι απαντήσεις δίνονται όταν παίρνεις έναν καλό ιστορικό και ρωτάς τις σωστές ερωτήσεις που ο ασθενής σου δίνει τις απαντήσεις που και σε κατευθύνει. Που αυτό βοηθάει, ναι. Για τον... Πάμε πίσω στην ενημέρωση. Μάλιστα. Πάμε πίσω και στη συνεργασία μεταξύ διαφορών ειδικοτήτων. Δηλαδή, εμείς τώρα πλέον εκεί που εργάζομαι και γενικά και σε άλλους χώρους, κάνουμε αυτό που ονομάζουμε MDT, Multidisciplinary Team Meeting. Δηλαδή, διάφορες disciplines, διάφορες ειδικότητες έρχονται μαζί, κάθονται σε έναν τραπέζι, γιατροσυμβούλιο νομίζω ονομάζεται. Μάλιστα. Οπότε και εγώ θέλω τον γαστρεντερολόγο να με βοηθήσει να συζητήσουμε αυτό το περιστατικό μαζί, να του πω μπορεί να είναι ενδομετρίωση, μπορεί να είναι Crohn's. Ναι. Έχουν
Δηλαδή πρέπει να υπάρχει συνεργασία και συζήτηση και... Για τον κάθε ασθενή δηλαδή, θα συζητήσετε την περίπτωση κάποιου συγκεκριμένου ασθενή, έτσι? Πώς δεν είναι κάτι που κάνουμε σε όλες τις περιπτώσεις, αλλά σε πολλές περιπτώσεις έχουμε, ας πούμε, μια φορά κάθε δύο εβδομάδες, έναν έτσι τρίωρο, μια μισή μέρα, όπου μαζεύουμε δύσκολα, ας το πούμε, περιστατικά και τα συζητάμε όλοι μαζί με τους ακτινολόγους, βλέπουμε τα MRI τους, τα ultrasound τους, ξανά μαζί όλοι και συζητούμε από τη διάγνωση μέχρι, εάν είμαστε σίγουροι για τη διάγνωση, τι είναι η θεραπεία κτλ. Μπορεί πρέπει να υπάρχει συνεργασία. Ναι. Γιατί υπάρχει αυτός ο ισχυρός πόνος, Νικόλα, γιατί είναι τόσο έντονος, τι γίνεται, δηλαδή, εντάξει, γίνεται η περίοδος και τα λοιπά, όταν δεν υπάρχει σύλληψη, όμως γιατί είναι τόσο έντονος ο πόνος? Όπως είπα, είναι μια διαδικασία όπου ουσιαστικά το αίμα που έπρεπε να αποβληθεί μέσω του κόλπου, του κόλπου των έξω κόσμων. Αυτό το αίμα πλέον αποβάλλεται μέσα στην κοιλιά, επειδή είναι φυτευμένη, ας το πούμε, δηλαδή η ενδομητρίωση σε διάφορα μέλη της κοιλιάς. Αυτός ο ιστός αποβάλλεται και δεν έχει που να πάει, πέφτει μέσα στην κοιλιά. Τώρα, τι γίνεται μέσα στην κοιλιά? Το αίμα σαν ουσία, ας το πούμε, είναι ερεθιστικό, δηλαδή δημιουργεί φλεγμονή, δηλαδή δεν είναι normal. Και άμα το σκεφτούμε και έτσι βιολογικά, ας το πούμε, εξελιχτικά, είναι το σώμα μας αναγνωρίζει, σου λέει ότι δεν πρέπει να αιμορραγεί. Οπότε είναι ένα αίμα το οποίο αφήνεται μέσα στην κοιλιά. Το αίμα, το σώμα μας δεν του αρέσει το αίμα, του ερεθίζει, του δημιουργεί φλεγμονή, οπότε υπάρχει εμπειρία του πόνου. Αυτή είναι η διαδικασία. Ναι. Λοιπόν, και όταν επιτέλους, μετά από αυτό το μεγάλο χρονικό διάστημα, γίνει η διάγνωση. Πώς γίνεται η διάγνωση, ποιες ιατρικές εξετάσεις πρέπει να γίνουν, δηλαδή να το υποψιαστεί και ο ασθενής και ο γιατρός που να υποβληθεί σε αυτές τις εξετάσεις? Ποια είναι η διαδικασία? Πάντα καταλήγουμε στην ενημέρωση. Όταν είσαι ενημερωμένος, ρωτάς σωστές ερωτήσεις, τα οποία σου δίνουν σημάδια και ξέρεις ότι αν πάρεις έναν καλό ιστορικό, ξέρεις από πριν, χωρίς να κάνεις MRI, χωρίς να κάνεις ultrasound, χωρίς τίποτα, ότι υπάρχει έτσι μια σοβαρή πιθανότητα αυτή η γυναίκα να έχει ενδομητρίωση. Οπότε έναν καλό ιστορικό, που το ιστορικό σημαίνει γνώση, να ξέρεις την νόσο, για να μάθεις να πάρεις τις σωστές πληροφορίες. Τώρα, όταν υπάρχει έτσι μια σοβαρή υποψία ότι υπάρχει ενδομητρίωση, εργαστηριακά πράγματα να κάνουμε είναι να κάνουμε ένα ultrasound, έναν υπέρηχον, ο οποίος υπέρηχος έχει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του σε έμπειρα χέρια, σε έμπειρους χειριστές, ας το πούμε, μπορούμε να δούμε ενδομετρίωση, να την διαγνώσουμε εύκολα, οπότε είναι έναν καλό εργαλείο. Σε κάποιον που δεν ασχολείται με την ενδομητρίωση μπορεί να μην δει τα σημάδια της ενδομητρίωσης στο ultrasound. Οπότε το υπέρηχος είναι ένα χρήσιμο εργαλείο σε εξειδικευμένα χέρια. Οπότε ένας είναι ο υπέρηχος. Μετά είναι το MRI. Το MRI, μαγνητική τομογραφία στον πιελόν, μπορεί να μας δείξει ενδομητρίωση. Και το τρίτο και το πιο, ας το πούμε, 100%, διότι το ultrasound σου δείχνει κάποια σημάδια, το MRI σου δείχνει κάποια σημάδια και επομένως υποψίες ότι υπάρχει ενδομητρίωση. Το gold standard, δηλαδή ο σωστός ο τρόπος που 100% θα πεις «Α, υπάρχει ενδομητρίωση», είναι με το να κάνεις λαπαροσκόπηση. Η λαπαροσκόπηση είναι όταν βάζουμε μια κάμερα, έναν τηλεσκόπιο, να το πούμε,
μέσα στην κοιλιά. Είναι επέμβαση, δηλαδή πρέπει να έρθει στο νοσοκομείο, να της δώσουμε γενική αναισθησία, γενική νάρκωση και μέσω μικρών τομών που κάνουμε, γι' αυτό το ονομάζουμε ελάχιστα επεμβατική χειρουργική πλέον, δηλαδή δεν κάνουμε... Την ανοιχτή επέμβαση, ναι. Χειρίσεις. Θα βάλουμε μια καμερούλα μέσα στην κοιλιά και με την κάμερα βλέπουμε στην μεγάλη οθόνη εμείς μπροστά και βλέπουμε ότι υπάρχει ενδομητρίωση, βλέπουμε με τα μάτια μας πλέον και δεν βλέπουμε με σκιές, ας το πούμε, όπως είναι το ultrasound. Δηλαδή, αν είδετε ποτέ ultrasound, είναι ουσιαστικά σκιές. Ναι. Κάποιος που βλέπει μια οθόνη με σκιές, απλά λόγω της εμπειρίας του ξέρει τι σημαίνουν αυτές οι σκιές. Εκεί πλέον, που εντάξει, υπάρχει μια αντικειμενικότητα. Ενώ πας με την κάμερα, τα βλέπεις όλα μπροστά σου. Οπότε είναι ο σωστός, ο τελικός τρόπος να διαγνώσεις την ενδομητρίωση και εκείνη τη στιγμή μπορείς να την θεραπεύσεις, ας το πούμε, διότι κάνεις πλέον μια εγχείρηση, είσαι στο χειρουργείο, κάνεις την εγχείρηση, την βλέπεις, όπως τη βλέπεις, την αφαιρείς. Ωραία. Και σε ποιες περιπτώσεις αποφασίζεται για να γίνει η λαπαροσκόπηση? Πάρα πολύ καλή ερώτηση, διότι είναι και πράγματα που είναι πάρα πολύ συχνή ερώτηση στις ασθενείς. Τώρα, η λαπαροσκόπηση είναι μια επέμβαση, όπως έχουμε πει. Μια επέμβαση έχει ρίσκα. Έχει ρίσκα που σχετίζονται με την αναισθησία την ίδια, δηλαδή αναισθητικά ρίσκα. Δηλαδή μπορεί κάποιος να πάθει μια αλλεργική αντίδραση, να το πούμε, στη γενική νάρκωση. Και υπάρχουν και τα χειρουργικά ρίσκα, διότι κάθε φορά που βάζουμε ακριβώς κάποιο χειρουργείο, υπάρχουν ρίσκα. Η μόλυνση, μόλυνση, ακριβώς. Επειδή όλα τα όργανα είναι όλα μαζεμένα κοντά, μπορεί να αγγίσεις το έντερο, να κάνεις μια μικρή ζημιά του εντέρου. Υπάρχουν ρίσκα, σπάνια μεν, αλλά υπάρχουν. Οπότε πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί ποιους βάζουμε κάτω από το μυστέρι. Δηλαδή, πρέπει να νιώθεις ότι το κόστος που μπορεί να έχει το να βάλω αυτήν τη γυναίκα με τα μικρά ρίσκα που σχετίζονται με αυτήν την επέμβαση, μικρά, να τονίσω μικρά ρίσκα, δηλαδή μην ανησυχούμε, το κόστος είναι πιο μικρό από το... οδυνηρούς πόνους, τρόπος ζωής της, δηλαδή όλο αυτό το διάστημα. Ναι. Ναι. Οπότε άμα έρθει μια γυναίκα που βλέπω ότι υποφέρει, ότι η ποιότητα ζωής της έχει επηρεαστεί, θεωρώ ότι μπορώ να της βελτιώσω πολύ τη ζωή της και δεν με νοιάζει για το μικρό ρίσκο που παίρνω. Ναι. Αλλά όταν ο ασθενής μου δεν έχει σοβαρά συμπτώματα, γιατί να της δώσω? Οπότε δεν θα της βελτιώσω πολύ τη ζωή της, αφού δεν έχει σοβαρά συμπτώματα, γιατί να την βάλω σε ρίσκο μια εγχείρηση? Οπότε είναι μια συζήτηση που κάνουμε πάντα με τις γυναίκες. Τους δίνουμε πληροφορίες, τα ρίσκα και τα θετικά πράγματα που μπορεί να τους δώσει μια επέμβαση και αποφασίζουμε μαζί τι είναι το πιο σωστό για εκείνους. Δηλαδή, έχει γυναίκες που έχουν πολύ ενδομητρίωση μέσα στην κοιλιά τους και το βλέπουμε και στον υπέρηχο και στο MRI, αλλά δεν έχουν σοβαρά συμπτώματα. Έχει γυναίκες που έχουν πολύ ελαφρά... Λίγο, ναι. Physically, δηλαδή σαν μάζες, ας το πούμε, αλλά έχουν σοβαρά συμπτώματα. Οπότε είναι, τα βάζεις όλα μαζί και είναι πάντα ενημέρωση, να είσαι ειλικρινής, να λες τα πράγματα όπως είναι και όπως θεωρείς ότι είναι τουλάχιστον και να αποφασίζεις μαζί με ένα ασθενή. Αλλά σίγουρα δεν είναι κάτι που παίρνεις ελαφρά την καρδία, δηλαδή δεν πάνε να κάνουμε λαπαροσκόπηση. Δηλαδή πρέπει να το σκεφτείς, να το συζητήσουμε και να είμαστε σίγουροι ότι πάμε να κάνουμε καλό παρά κακό.
Ναι, και είναι ένας συνδυασμός, δηλαδή εντόπισης, ίσως για σιγουριά, να σιγουρευτεί ο γιατρός ότι είναι ενδομητρίωση ή είναι 99% σίγουρος και πηγαίνει για την πιστοποίηση και θεραπεία. Θα έλεγες σε αυτή την περίπτωση. Πολύ καλή ερώτηση. Σε μεγάλες περιπτώσεις, ειδικά σε κέντρα που υπάρχει εμπειρία πολύ στην ενδομητρίωση, πριν μπεις μέσα με μια λαπαροσκόπηση, πολλές φορές ξέρεις 95% ότι θα δεις ενδομητρίωση. Δηλαδή, ναι. Το ιστορικό και όλη η διαδικασία που είναι το ιστορικό και το ultrasound σε φέρνει περίπου στο 95% της διάγνωσης. Και με τη λαπαροσκόπηση είσαι 100%. Οπότε σε πολύ μεγάλο βαθμό ξέρεις τι θα δεις πάνω κάτω πριν δεις. Αλλά η ενδομητρίωση πολλές φορές τα συμπτώματα δεν είναι τα αυτά που γράφει στο βιβλίο. Δηλαδή δεν είναι τα συνηθισμένα. Οπότε έχει πολλές φορές που παίρνεις ιστορικό και τα συμπτώματα δεν βγάζουν τόσο νόημα. Οπότε λες να κάνω τη λαπαροσκοπήση για διάγνωση. Ναι. Δηλαδή, πολλές φορές είναι έτσι τα textbook, τα συμπτώματα πολλές φορές είναι έτσι λίγο πιο όχι συνηθισμένα συμπτώματα. Οπότε έχει φορές που το κάνεις και δεν είσαι σίγουρος αν υπάρχει. Ναι. Ναι. Λοιπόν, Νικόλα, όταν δεν θα γίνει η λαπαροσκόπηση, μιλάμε τώρα για θεραπεία. Τι άλλες θεραπείες υπάρχουν για να αποφύγουμε τη λαπαροσκόπηση? Πολύ σωστά. Ίσως να έπρεπε να το πούμε πιο πριν για να τα βάλουμε όλα με σειρά. Οπότε η θεραπεία είναι θεραπεία φαρμακευτική, ας το πούμε. Μάλιστα. Η φαρμακευτική αγωγή, η φαρμακευτική θεραπεία είναι δύο κατηγορίες που θα πούμε. Και η επόμενη κατηγορία είναι η χειρουργική θεραπεία που έχουμε συζητήσει, που τουλάχιστον αγγίξαμε μόλις τώρα. Οπότε πάμε στην φαρμακευτική θεραπεία. Η φαρμακευτική θεραπεία μπορεί να είναι απλά παρασέταμολ και νιουροφέν. Δηλαδή έτσι. Απλά παρασέταμολ, διότι είναι, ουσιαστικά η ενδομητρίωση είναι ένα σύμπτωμα πόνου, οπότε και στην συντριπτική πλειοψηφία των γυναικών είναι κατά τη διάρκεια της περίοδου τους μόνο, δηλαδή 4-2-3 μέρες. Οπότε υπάρχει έναν έτσι... δεν θα ήταν παράλογο να πεις, εντάξει, έχω πόνο 3 μέρες το μήνα, να πίνω νιουροφέν, που πολλές γυναίκες πίνουν έναν παυσίπονο στην καρδιάρκεια της περίοδου τους, και αυτό σε πολλές περιπτώσεις είναι αρκετό. Οπότε δεν χρειάζεται να κάνεις ούτε επέμβαση. Μπορεί να βασανίζεσαι σε λίγο αυτές τις 3 μέρες, με τα παυσίπονα είσαι σε έναν έτσι υποφερτό σημείο και έχεις συνηθίσει και λες, εντάξει, γιατί αυτό να βάζω ένα ρίσκα της εκεί. Αυτό είναι η βασική θεραπεία. Πάμε στο δεύτερο επίπεδο, που είναι φαρμακευτική πάλι θεραπεία, αλλά είναι ορμόνες. Όταν λέω ορμόνες, για να μην ακουστώ, ίσως κάποιος που λέει ορμόνες ακουστεί κάτι κακό, όταν λέω ορμόνες εννοεί, παράδειγμα, τα αντισυλληπτικά. Μάλιστα. Τα αντισυλληπτικά χάπια είναι για εμάς τους γυναικολόγους από τις μεγαλύτερες εφευρέσεις όλων των εποχών. Έχουν αλλάξει την ποιότητα ζωής των γυναικών, όχι μόνο για την αντισύλληψη, αλλά ξέρουμε ότι οι περιόδους των γυναικών είναι πολύ πιο ομαλές, πολύ πιο από πλευράς πόνου. Η αιμορραγία κατά τη διάρκεια της περιόδου είναι πολύ πιο ελαφριά. Οπότε έχουν πάρα πολλά καλά. Ας πούμε, τα αντισυλληπτικά ξέρουμε ότι σταματούν τη διαδικασία της ενδομητρίωσης, δηλαδή αυτήν την παθογένεια, αυτήν τη διαδικασία του
να φουσκώνει το ενδομήτριο, να αιμορραγεί μες στην κοιλιά και πάλι από την αρχή όλος αυτός ο κύκλος, σταματά αυτόν τον κύκλο. Οπότε, οπότε ουσιαστικά σταματούν τον τόνο. Και, είναι και όταν μιλάμε για ορμονοθεραπεία και αντισυλληπτικά, έχουμε πλέον 4-5 διαφορετικά ήδη αντισυλληπτικά. Είναι το γνωστό, το χάπι που παίρνουμε τρεις εβδομάδες με μια εβδομάδα break. Είναι το coil που μπορείς να βάλεις, είναι πιο μακροπρόθεσμο, το βάζεις και μένει εκεί για χρόνια. Είναι implants κτλ. Αλλά είναι η ορμονοθεραπεία που ουσιαστικά σταματά αυτήν τη διαδικασία του αναπαραγωγής ή της ανάπτυξης του ενδομητρίου και αυτού του φαύλου κύκλου που δημιουργεί. Που συμβαίνει, μάλιστα. Μία τελευταία ερώτηση, γιατί μας τελειώνει και ο χρόνος, για εγκυμοσύνη. Υπάρχουν πολλές ανησυχίες για όσες γυναίκες γνωρίζουν ότι έχουν την ενδομητρίωση, ότι μπορεί να μην μπορέσουν να μείνουν έγκυες. Ισχύει αυτό? Ναι, ευτυχώς που προλάβαμε να κάνουμε αυτή την ερώτηση. Ναι, είναι σημαντική. Πάρα πολύ σημαντική. Ναι, τώρα ξέρουμε ότι, καταρχάς να πούμε ότι οι περισσότερες γυναίκες που έχουν ενδομητρίωση δεν έχουν πρόβλημα υπογονιμότητας. Οι περισσότερες γυναίκες που έχουν ενδομητρίωση θα κάνουν παιδιά μια χαρά. Ένα. Το δεύτερο όμως, όντως, έχεις δίκιο ότι υπάρχει ένας συσχετισμός μεταξύ κάποια, δηλαδή αν πάρεις γυναίκες που έχουν ενδομητρίωση με γυναίκες που δεν έχουν ενδομητρίωση, οι γυναίκες που έχουν ενδομητρίωση θα δυσκολευτούν περισσότερο να μείνουν έγκυες παρά τις γυναίκες που δεν έχουν ενδομητρίωση. Οπότε υπάρχει ένας συσχετισμός. Χωρίς να ξανά να επαναβαλώνω, να σημαίνει ότι έχω ενδομητρίωση, δεν μπορώ να κάνω παιδί. Κατά κρίβεια, το πιο πιθανό σενάριο είναι να μπορείς να κάνεις παιδί. Απλά, ναι, μπορεί να οι πιθανότητες να είναι λίγο πιο μικρές. Οπότε ισχύει αυτό. Τώρα, εξαρτάται που είναι η ενδομητρίωση, διότι η ενδομητρίωση μπορεί να είναι σε διάφορα μέρη του σώματος. Εάν η ενδομητρίωση είναι σε συγκεκριμένα μέρη που όντως επηρεάζει την ανατομία, να το πούμε, του ταξιδιού που έχει να κάνει, ας πούμε, το σπέρμα ή το άριο να συναντηθούν και να πάνε να εμφυτευτούν στη μήτρα. Επειδή η ενδομητρίωση μπορεί να λιώσει αυτή την ανατομία, οπότε μπορεί να λιώσει να συναντηθούν αυτά τα δύο κύτταρα. Τώρα, οπότε, αν η ενδομητρίωση είναι σε μέρος που επηρεάζει αυτήν το ταξίδι, ας πούμε, το δρόμο, οπότε με το να θεραπεύσουμε χειρουργικά την ενδομητρίωση εκεί, τότε μπορούμε να βελτιώσουμε τις πιθανότητες εγκυμοσύνης. Εάν η ενδομητρίωση είναι κάπου που δεν επηρεάζει αυτόν τον ταξίδι, να το πούμε, των δύο κυκλάρων, του δέρματος και του ωραρίου, και να θεραπεύσεις την ενδομητρίωση, ναι, καλά θα κάνεις, ότι θα σταματήσεις τον πόνο στη γυναίκα, έναν το κρατουμένο, αλλά από υπογονιμότητα, από την πλευρά της υπογονιμότητας, δεν κάνει. Δεν το επηρεάζει. Οπότε υπάρχουν, εξαρτάται πού είναι η ενδομητρίωση και αναλόγως μπορεί θεραπεύοντας την ενδομητρίωση να αυξήσει τις πιθανότητες εάν η γυναίκα έχει προβλήματα με υπογονιμότητα. Αλλά η μεγαλύτερη πλειοψηφία δεν θα έχει κανένα πρόβλημα όσον αφορά να μην είναι έγκυος. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νικόλα μου. Να είσαι καλά. Αυτή η εκπομπή είμαι σίγουρη θα βοηθήσει πάρα πολλές γυναίκες με την ενημέρωση αυτή, ώστε και να εντοπίσουν το πρόβλημα και να πάρουν την άμεση περίθαλψη. Σε ευχαριστούμε θερμά. Γεια σας. Γεια σας.
The show Health and Wellness with Vasula Christodoulou is sponsored by Toyota Croydon. Get up to 10% off and 2 years free servicing on new cars when you quote Hellenic TV at Toyota Croydon. Book online today or call 0208 649 5919. Terms and conditions apply.